Наконец я получил пропуск на Красную площадь, который разрешает проходить всюду и делать фотосъемку. Только члены Политбюро оказались далеко и получились мелкими. Придется увеличивать, и мне понадобится другой объектив. Οι τεράστιες παρελάσεις στην κόκκινη πλατεία έγιναν συνήθεια με τους Μπολσεβίκους. Η άδεια όμως για να παρακολουθήσεις αυτές τις παρελάσεις ήταν ένα προνόμιο που έπρεπε να κερδίσεις. Ο Γκούσταβ Κλούτσης ήταν περιζήτητος καλλιτέχνης ευνοημένος από το καθεστώς του Στάλιν. Οι εντυπωσιακές αφίσες του με φωτομοντάζ δημιούργησαν μια άκρως ελκυστική εικόνα του Σοβιετικού κράτους και των ηγετών του. Ο Γκούσταβ Κλούτσης είχε δύο φακέλους. Ένας φυλάσσεται από την ιστορία της παγκόσμιας τέχνης και ο άλλος από το αρχείο της ΚΑΚΕΜΠΕ στη Μόσχα. Ο φάκελος της ΚΑΚΕΜΠΕ περιέχει έγγραφα όπως η αναφορά της σύλληψης το 1938, κατηγορία για συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική ομάδα μαζί με άλλους Λετωνούς, και μια φωτογραφία όπου ο Κλούτσης εξακολουθεί να φαίνεται σίγουρος ότι η σύλληψή του ήταν ένα ανόητο λάθος. Όταν συνελήφθη, είχε υποσχεθεί στη σύζυγό του, Βαλεντίνα Κουλάγκινα, ότι θα επέστρεφε σε λίγες μέρες. Ο γιος του Κλούτσης, ο Έντουαρτ, μου είπε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει χωρίς να μάθει ποτέ την αλήθεια για την τύχη του συζύγου της. Το μόνο που είχε εκμεύσει από κάποιον της ΚΑΚΕΜΠΕ ήταν η ημερομηνία του θανάτου του. Αργότερα και αυτή η πληροφορία αποδείχθηκε ψευδής. Ровно месяц, как арестован Густав. Не знаю, где он и за что взят. Разослала деньги во многие тюрьмы. Все деньги вернулись. Записалась на очередь в матросскую тишину. Через месяц получу ответ, где он. Была в Сокольниках, получила ответ. Дальние лагеря без права переписки. Год. Прошел год. Λένε ότι μετά την Επανάσταση ο Κλούτσης συνάντησε τον Λένιν. Ήταν στη Φρουρά και σχεδίαζε στο μπλοκ του. «Σχεδιάζεις?» το ρώτησε κάποιος. «Συνέχισε, συνέχισε». Αυτός ήταν ο Λένιν. Το 1915 ο Γκούσταβ Κλούτσης, φοιτητής καλών τεχνών, εκλήθη στο στρατό του Τσάρου και στάλει στο Πέτρογκραντ.
βρέθηκε σε μια πόλη όπου η καλλιτεχνική της σκηνή παλόταν στο ρυθμό της Επανάστασης. Η ρωσική πρωτοπορία αξίωνε την κατεδάφιση όλων των συνόρων. Το 17, όταν η Ρωσία κλονίστηκε από δύο επαναστάσεις, πολλοί καλλιτέχνες έγιναν υποστηρικτές του μπολσεβικισμού. Во время февральской революции принимал активное участие оружием и агитация за свержение самодержавия. Во время Октябрьской революции поступил добровольцем в команду пулеметчиков 9-го латышского стрелкового полка, стоящего в Смольном как охрана молодого советского правительства. год. Советской столицей становится Москва. На пути из Петрограда и здесь, в Кремле, правительство охраняют латышские стрелки. Μεθυσμένοι από την αίσθηση της εξουσίας, οι Λετονοί τυφεκιοφόροι ανέλαβαν να φέρουν την τάξη στη Ρωσία. Υπήρχαν πολύ μορφωμένοι στις τάξεις τους, ζωγράφοι, μουσικοί και συγγραφείς. Ο Γκούσταβ Κλούτσις ήταν ανάμεσά τους. Στο ημερολόγιο του αποκαλύπτεται ότι είχε μαγευτεί και αυτός από την επαναστατική εφορία. Η ιδεολογία μου ήταν ότι έπρεπε να καταστρέψουμε τον παλιό κόσμο και να φτιάξουμε μια νέα ζωή και τέχνη από τις στάχτες του. Το εννοούσαμε κυριολεκτικά, ότι έπρεπε να γκρεμίσουμε το θέατρο Μπολσόι και να βάλουμε ένα τέλος στην παλιά τέχνη, έγραφε ο Κλούτσις. Το 18 ο Κλούτσις, ενώ υπηρετούσε ακόμη στο στρατό, μπήκε στο ελεύθερο κρατικό καλλιτεχνικό εργαστήρι που το 1920 είχε μετονομαστεί στο περίφημο «Βγούτε μας». Εκτός από τις σπουδές του, συμμετείχε στη διάδοση της τέχνης στον κόκκινο στρατό. Η ζωή ακολουθούσε φρενήρη ρυθμό. Σύντομα ο Κλούτσις από μαθητής έγινε δάσκαλος. Τη δεκαετία του 20, η Βγούτε μας στη Μόσχα ήταν μια μοναδική σχολή τέχνης. Οι αρχές της ήταν χρηστικότητα, απόδοση, τεχνολογία και αντίληψη. Καθηγητές και μαθητές ήταν εξίσου φτωχοί και συνεπαρμένοι από την αποστολή να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική μορφή τέχνης που άλλαξε το συνήθι τρόπο αντίληψης χώρου. Της έδωσαν την ονομασία «κονστρουκτιβισμός». Η ιδέα του κονστρουκτιβισμού τροφοδότησε τον υπόλοιπο 20ο αιώνα.
Η πρωτοποριακή τέχνη με τις παιχνιδιάρικες μορφές της άρχισε να επηρεάζει τις μάζες. Έδειχνε στον κόσμο τι να δει, τι να διαβάσει και τι να σκεφτεί. Осенью я стала часто встречать на своем пути Клуциса. Сначала он попросил меня ему попозировать. Наружность у него не была примечательной тогда. Не слишком высокий, в шинели, прыщеватый. Но он мне нравился серьезностью, энергичностью и умом. Η νέα τέχνη δεν προοριζόταν για μουσεία και αίθουσες. Προοριζόταν για τους δρόμους, τις πλατείες και τις βιτρίνες. Έπρεπε να μιλά μια άμεση, καθαρή γλώσσα, όπως ένα μεγάφωνο προς τις μάζες. Каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Искусство должно быть выше действительного. Оно и формирует. О себе. Поиск новых средств. Что мной руководило? Потрясающая работа. Плоскости, пространство, конструкции. Η καλλιτεχνική σκηνή της Μόσχας που έσφιζε από την αναζήτηση νέων πρωτοποριακών μορφών και μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης σαγίνευσε το φιλόδοξο καλλιτέχνη. Πάντα ήθελε να γίνει ζωγράφος. Στη Μόσχα συνειδητοποίησε την πραγματική του κλίση στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της τέχνης και εγκατέλειψε εντελώς τη ζωγραφική. Клуций сказал, чтобы я вышла за него замуж. А я ему говорю, что люблю другого. А он мне говорит, все равно моя будешь. В один прекрасный зимний морозный солнечный день Густав мне говорит, пойдем сегодня распишемся. Ты твердо решила? Не будешь раскаиваться или, может, подождем? Нет? Пойдем. Наш ЗАГС был на Кузнецком мосту. Расписывали на втором этаже. В грязной, замусоренной комнате сидел старичок с темными от махорки усами, за барьером. Записал фамилии, написал справку, поставил печать. Ну и все. Идите, живите. Мы пошли. Без всякой торжественности, без свидетелей, без родных. Но веселые и радостные. Ну, говорит мне мой авторитетный муж, теперь надо перебираться ко мне. Иди за своими вещами. Στη
Στις σημειώσεις του για το έργο του «Δυναμική πόλη», ο Κλούτσης αποκάλυψε τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργική του διαδικασία που περιλάμβανε και ζέσταμα ασφάλτου στην ξυλόσωμπά του. Γράφει επίσης και για ένα ποιητικό μυαλό που στο όραμά του η πόλη γίνεται ένα αιωρούμενο περιστρεφόμενο αντικείμενο. Ένα αντικείμενο που είναι η ολοκλήρωση της φόρμας, της γραμμής, της κατασκευής και της ενέργειας. Τέλειο και παλώμενο αιωρείται σε τρισδιάστατο χώρο. Поиск новых средств. Плоскости, пространство, конструкции, фотомонтаж. Заменяя рисунок от руки фотографией, художник более правдиво, более жизненно, более понятно для масс изображает тот или иной момент. Фотомонтаж организует по принципу максимальной контрастности, неожиданностью расположения и разномасштабностью. Η φωτογραφική μηχανή γίνεται το σημαντικότερο εργαλείο του και από αυτή τη στιγμή ο Κλούτσης σκέφτεται και γράφει μόνο για το φωτομοντάζ. И вот представь, впервые я достиг того недосягаемого для меня идеала при репродуцировании, что был для меня заветной мечтой, то, что заставляло меня всегда изумляться перед спецфотографом. Впервые я достиг, что отпечаток сфотографированной работы контрастнее самого оригинала. И жизнь свою организовывать один тоже не может. Никто не может поддерживать себя искусством, кроме нескольких идеалистов, которые еще живут в наше время. Однажды Вейдеман сказал Густаву, что Андерсон хочет взять их обоих в кремлевскую студию. Наши глаза загорелись. Будет возможность больше зарабатывать на хлеб. Сегодня Густав принес радостную весть. Он заведующий Кремлевской художественной студии. Бесконечно возмущен тем, что у меня нет ни одних трусиков. Ни с красной, ни с черной полосой. Наверное, остались в деревне. Куплю новые в магазине. Вообще насчет белья скверно. Маня, дура, не приходит, а кому отдать еще не нашел. Ну, до свидания, миленький мой. Целую крепко.
Το καλοκαίρι του 24 ο Κλούτσης γράφει στη Βαλεντίνα για μια κυριακάτικη εκδρομή που έκανε με ένα συνάδελφό του σε μια λουτρόπολη έξω από τη Μόσχα. Αργότερα χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες που τράβηξε εκεί για τις αφίσες του με τα φωτομοντάζ. В Москве есть место, где мы с тобой еще ни разу не были. Там мои мужчины и женщины вместе вперемешку, без всяких даже признаков на отделение женское и мужское. Такую вещь я в своей жизни еще не видал. И главное, и женщины встречаются только в костюмах Евы. Я знаю, ты скажешь, но поверь, дорогой мне... Я обошел без всяких особых чувств всю купальню и очень-очень сожалел, что тебя нет. Густава мне жаль. Я в нем ошиблась. Он не может никого любить, кроме себя и своей работы. Одиннадцать часов. Досижу до 12 и с бокалом молока встречу одна Новый год. Το νέο Σοβιετικό κράτος ήταν ένα τεράστιο τεχνολογικό έργο. Η τεχνολογία, οι μηχανές, οι κινητήρες αποκτούσαν συμβολική αξία. Ο Λένιν είπε, «Ο κομμουνισμός είναι σοβιετική εξουσία σύν την ηλεκτροδότηση». Ο Στάλιν ανέπτυξε αυτή την ιδέα. Οι εργάτες ήταν οι βίδες και οι καλλιτέχνες η μηχανική της ψυχής. Ως γιος χωρικού, ο Γκούσταβ Κλούτσης έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για την τεχνολογία. Του άρεσε ένας χρήσιμος μηχανισμός, όπως η φωτογραφική μηχανή. Όμως στη λατρεία της τεχνολογίας και στη λατρεία του σώματος βρίσκεται η ιδέα της καταστροφής της προσωπικότητας. Το άτομο πάβει να έχει αξία. Агитплакат потребовал сильное своей техникой, вооруженная аппаратура и химия искусства. Искусство, стоящее на уровне социалистической индустрии.
Дорогой мой, вчера приехал во всесоюзную кочегарку. Горловка. Это конец всякого подобия на поэзию. Это будни, тяжелый и большой труд, пыль и грязь. Вчера ночью я и Сенькин напустились в шахту вместе со сменой рабочих. Здесь своеобразная кипучая жизнь, борьба за каждую тонну черного золота. Нам дали специальную шахтерскую одежду. Несмотря на то, что не работали, а только ходили, мы вымазались, как будто настоящие шахтеры. Труд сопряжен с большим риском и опасностью. Ежемесячно погибает не менее 2-3 человек, не считая катастроф. Здесь, думаю, несколько задержаться. Πρέπει να δω την παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Χρειάζομαι ακόμη κάποιους εργάτες στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Τώρα χρησιμοποιώ μόνο το όμορφό σου πρόσωπο για το μοντάζ των εργατριών, έγραφε ο Κλούτσης. Η πραγματικότητα ήταν ακατάλληλη για τις αφίσες του. Εργάτες και αγρότες δεν περπατούν με το κεφάλι ψηλά και έχουν εκφραστικά χέρια. Ο Κλούτσης έπρεπε να δημιουργήσει ο ίδιος αυτήν την πραγματικότητα. Όμως οι μέρες της καλλιτεχνικής ελευθερίας στη Ρωσία ήταν μετρημένες. Η Καλλιτεχνική Ένωση Οκτώβρης ήταν μία από τις τελευταίες πρωτοποριακές ομάδες που είχαν μείνει. Ο Κλούτσης ήταν από τις ηγετικές μορφές στην ομάδα, χρησιμοποιώντας όλη του την επιρροή για να προωθήσει το φωτομοντάζ. Завтра открывается выставка. Днем бывали с Густавом, но он из этого, как и всегда, сделал неприятно мне. Ему неприятно ходить с семейкой. На выставке атмосфера напряженная, неприятная. Густав со всеми переругался, но, между прочим, единственное, что он сделал там, это отвоевал отдел фотомонтажа и повесил свои работы. Я вешала сама. Правда, он потом их перевесил. Сегодня Густав хотел, чтобы я с ним пошла танцевать. А мне сильно не хотелось, и он очень обиделся. Просидел целый вечер дома после долгих времен. Сидел, конечно, у себя и ретушировал Сталина. Στις αρχές της δεκαετίας του 30 η εξουσία του Στάλιν είχε γίνει απόλυτη. Τον λάτρευαν, τον μισούσαν και τον έτρεμαν. Η πατρική του εικόνα του ενσάρκωνε την ουσία της εποχής του.
Ο Κλούτσης στα πορτρέτα του Στάλιν εξέφραζε την εικόνα της εποχής καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. В этом плакате виден и супрематизм, и кубизм. Разные части плаката смотрятся с разных точек зрения. Сталин и Ворошилов снизу вверх, Красная площадь сверху вниз. Сталин и Ворошилов непропорционально большие по сравнению с другими. Если такая форма содержит великую идею, это не формализм. Είναι παράξενο να διαβάζουμε αυτές τις σημειώσεις από τον Κλούτσι στο 30. Ψευδόταν ή ζούσε εκτός πραγματικότητας? Ο Κλούτσις πίστευε ακόμη ότι δημιουργούσε πρωτοποριακή τέχνη, ενώ η τέχνη του είχε μετατραπεί σε πολιτικό προϊόν. Τα όνειρα για δυναμικές πόλεις είχαν τελειώσει. Τα φωτομοντάζ του δεν αντικατόπτριζαν πια την πραγματικότητα, αλλά δημιούργησαν ουτοπία. 15 χρόνια μετά την Επανάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα έβαλε τέλος στην Επανάσταση στην τέχνη. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός θεσπίστηκε ως η επίσημη μοναδική κατεύθυνση. Η αναζήτηση νέων μορφών και μέσων έκφρασης δεν είχε καμία θέση εκεί. Все это время была плохая погода, а сегодня день замечательный. Мы шли с Густавом в кино. Весна, солнце, деньги. У нас есть все. Все. Но мне так грустно, что хочется плакать. На днях я получила от тебя письмо и крепко-крепко целую. Всю, везде и горячо. Я очень ждал после столько времени. Вилит, неправда. Ты не права, когда пишешь о какой-то назревающей холодности. Нет, не назревает и никогда не назреет никакой холодности. Ни тебя ко мне, ни к тебе. Мы любим друг друга и такими останемся до гроба. Я убеждаю Густава заняться живописью. Зачем пропадать его большому таланту? Живопись явно отстает от графики. Графика, в свою очередь, явно отстает от фотомонтажа и плаката. Мой плакат «Товарищи горняки» получился неплохо в печати. Рисованные плакаты гораздо интереснее делать, чем монтаж. Считаю, в мире два художника фотомонтажа. В Германии Джон Гартфилд, в СССР Густав Клуцис и «Тысяча эпигонов». Густав в бытовом отношении недостаточно культурен. Не вырывать год гнилой зуб, не чистить ногтей. Потом в разговоре с другими не слушать, что говорят, зевать. Это признак некультурности. Στη σοβιετική τέχνη κυριάρχησε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Από τους καλλιτέχνες απαιτούσαν να ζωγραφίζουν πομπόδεις, πολύμορφες συνθέσεις. Αυτή σίγουρα δεν ήταν ιδέα του Κλούτσης για το τι εστί πραγματική τέχνη. Γι' αυτόν η τέχνη χωρίς πειραματισμό ήταν νεκρή τέχνη. Η ομιλία του «Δικαίωμα στον πειραματισμό» γράφτηκε σαν συγκαλυμμένη πολεμική για περισσότερη ελαστικότητα μέσα στο επίσημο δόγμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Право на эксперимент.
Страна растет, растет читатель. А мы, художники, растем медленно. Работаем мало, плохо, крохоборствуем. Самое главное требование – простота и народность. Часто дается не художественное произведение, а серая фотография. Попадая в руки художника, фотографию раскрашивают нежно-розовую, бледно-голубую. Герой получается суздальский, сусальный, лакированный. Ничего общего с подлинными. Подлинное искусство обладает правом преувеличивать, мыслить, обобщать. Теперь герои его поэзии – строители мирной жизни. Слава украсившим мир человечный, добывшим в боях свое право творить, кто строил метро, будет жить бесконечно, в бессмертном творенье своем будет жить. Готово! Этот бич раздается по всей стране, по всему миру. Пускаем лучший в мире московский метрополитен имени Кагановича. Готово! Я каталась на метро вместе с Густавом. Действительно, метро сделано замечательно. Под землей лучше, чем на земле. И делается стыдно, когда видишь наши новые дома, грязные вещи, отвратительную грубую мебель. Надо равняться по метро. Вот они, герои, которых не знала история. Посмотрите, как внимательно слушает Сталин простой рассказ Марии Демченко о ее борьбе за высокий урожай степ. Страна награждает своих героев. Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселей, сказал товарищ Сталин. Вечером мы вернулись с танца в Доме ученых. Я танцевала без передышки 4 часа. Танцевала со всеми, кроме Густава. Я очень счастлива и могла бы танцевать каждый день. Может быть, товарищи, всего этого мало, но лучшего мы придумать не сумеем. Подскажите, что я сейчас делаю? Подскажите.
Дорогой, любимый, очень рад и счастлив. Все кончилось так замечательно. Сын, ох, что может быть лучше? Бесконечное спасибо и величайшая благодарность тебе особенно. Хотя он наша совместная работа. Сегодня первый раз выехали в коляске гулять на бульвар. Густав ходил с нами и снимал нас. Был Чигарев. Пили с Густавом водку и любовались младенцем. Το 37 ο Κλούτσης πήγε στο Παρίσι για να στήσει την έκθεση του Σοβιετικού περιπτέρου στη Διεθνή Έκθεση. Я уже вторые сутки в Париже. Вчера весь день до поздней ночи провел в нашем павильоне. Попутно моей основной работе, мое панно и другие увеличения, всего 14 панно, я руковожу сборкой пятого зала. Здесь рабочая сила и все специалисты только французы, за исключением руководящих людей. Хорошие ребята, но работают медленно. Встретил Мухину и много разного другого народа. Работа идет сумасшедшая. Латвия, Эстония и Литва показаны в одном павильоне. Весь павильон оставляет грустное впечатление. Никаких новых оригинальных идей. Наш павильон издали, вблизи, внутри прекрасен. Замечательные скульптуры Мухиной. Все это надо было бы дать еще выше по размеру. Προσέξτε τον άνθρωπο με το λευκό κοστούμι. Είναι η μόνη ταινία που έχουμε σήμερα όπου εμφανίζεται ο Γκούσταβ Κλούτσης. Η έκθεση του Παρισιού μετετράπη σε πεδίο μάχης δύο υπερδυνάμεων, της Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας. Η Σοβιετική Ένωση πρέπει να κερδίσει την έκθεση σαν μάχη, έγραφε η γαλλική κομμουνιστική εφημερίδα L'Humanité. Εδώ τα όπλα τους ήταν η επιστήμη, η τεχνολογία, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και τα αθλήματα. Ο Κλούτσης είναι περήφανος για το έργο του και για το Σοβιετικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού το 37. Αυτό είναι το πρώτο του ταξίδι στη Δύση και καταλαβαίνει ότι πολλοί συναδελφοί του καλλιτέχνες θα ήθελαν να είναι στη θέση του. Όμως η σύζυγός του Βαλεντίνα γράφει ανήσυχα γράμματα από τη Μόσχα. Πολλοί εξέχοντες άνθρωποι, όπως και καλλιτέχνες, ξαφνικά αποδείχθηκαν προδότες του Σοβιετικού κράτους και συνελήφθησαν. Στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού η Σοβιετική Ένωση παρουσιάστηκε ως μια ακμάζουσα ευημερούσα χώρα. Στη Δύση, πολλοί αγνοούσαν ότι πίσω από τη φαινομενική ευημερία υπήρχε πείνα, καταναγκαστική εργασία και θάνατος. Εχμάλωτοι, οι οποίοι στη γλώσσα της ΚΚΜΠ τους αποκαλούσαν πλάκες σαπουνιού, μεταφέρονταν στα εργοτάξια σε καρότσες. Ο αριθμός των νεκρών υπολογιζόταν από 14 έως 20 εκατομμύρια. Επισκέπτες από τη Δύση, όπως ο Ρωμέν Ρολά, ο Μπέρτολ Μπρέχτ και ο Μπέρναρ Σο, δεν γνώριζαν ή έκαναν ότι δεν γνώριζαν γι' αυτό. Τους έδειχναν μόνο τις παρελάσεις από τη σοβιετική ζωή. Ο Γκούσταβ Κλούτσης συμμετείχε στη δημιουργία αυτών των ψευδών. Ήταν ταλαντούχος και αυτά ήταν ψεύδι με ταλέντο. И готовы основные каналы и шлюзы, а до конца строительства остаются считанные дни. Отсрочки не будет. Солнце определило срок. Нужны героические усилия,
Слово за вами, ударники! Утром встречала Густава. Приехал настоящим французом. В новом сером костюме, шляпе, с двумя чемоданами. Встреча была чудесной и радостной. Привез много всяких подарков, рассказов и, между прочим, бананов, которые я ела в первый раз. Μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, η ζωή του Κλούτσης φαίνονταν ήρεμη και αρμονική. Πέρασε το υπόλοιπο καλοκαίρι με τη Βαλεντίνα και τον Έντουαρτ. Έπρεπε να προετοιμαστεί για την έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να δουλέψει. Μία από τις τελευταίες του αφήσεις ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από το θάνατο του Αλεξάνδρου Πούσκιν. Выпьем за здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина! На наших маршалов! На наших бесстрашных летчиков! На нашу героическую Красную Армию! На рабочих и колхозников нашей страны! На нашу Родину! Οι εκαθαρίσεις του 37 επηρέασαν ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και κοινωνικών τάξεων. Οι φίλοι και οι γνωστοί του από τους Λετωνούς τυφεκιοφόρους εξαφανίζονταν ο ένας μετά τον άλλον. Οργανώσεις πολιτών και πολιτιστικές εταιρείες έκλειναν. Οι αριθμοί των Λετωνών που σκοτώθηκαν ήταν χιλιάδες. Για χάρη της αλήθειας πρέπει να πω ότι μεταξύ των εκτελεστών υπήρχαν και Λετωνοί. Ο Γκούσταβ Κλούτσης συνέχισε να δουλεύει. Ίσως δεν αισθανόταν ότι κινδύνευε επειδή πίστευε ότι είχε δώσει πολλά στο Σοβιετικό κράτος. Στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της KGB βρήκαμε τελικά την πραγματική ημερομηνία θανάτου του Γκούσταβ Κλούτσης. Εκτελέστηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1938, 6 εβδομάδες μετά τη σύλληψή του. Το στρατόπεδο Μπούτοβο είναι ένας μόνο από τους χώρους ομαδικής ταφής των θυμάτων των σταλινικών εκαθαρίσεων. Εδώ υπήρχαν 16 τάφροι πλάτους 3 μέτρων. Ποια από αυτές περιέχει τη σωρό του Κλούτσης είναι άγνωστο. Москва, Кремль. Клементию Ефремовичу Ворошилову. Клементий Ефремович, я обращаюсь к вам с просьбой о посмертном пересмотре дела моего мужа. В 1945 году мне было сказано, что он умер 16 марта 1944 года. Где он умер, мне не сказали. Художник Клуцис был честным и преданным партии коммунистам. И все произошедшее с ним, безусловно, является большим трагическим недоразумением, стоившим жизни ему и тяжелому горю нам. Я и мой сын просим пересмотреть посмертно дело нашего мужа и отца. И горячо веря в справедливость вашего решения, твердо надеемся, что имя художника Клуциса должно быть очищено от возведенных на него в свое время напрасных обвинений. Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов кипит на
наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Μετάφραση Μαριγό Καλπάκη. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάκωνας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Αλέξανδρος Στρατής. Επιμέλεια μεταγλωτισμού, Τμήμα υποτιτλισμού, μεταγλωτισμού και ελέγχου, Διεύθυνσης προγράμματος ΕΡΤ.